Θεωρώ ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο αντανακλά τη φιλοσοφία μας όσον αφορά τη διοργάνωση εκδηλώσεων και γενικά το φεστιβάλ του Λεσβιακού Καλοκαιριού είναι πως προσπαθήσαμε και προσπαθούμε καταρχήν να ανεβάσουμε τον πύχη και να δώσουμε στο Λεσβιακό Καλοκαίρι τα χαρακτηριστικά ενός φεστιβάλ με αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή το Λεσβιακό Καλοκαίρι έχει το δικό του λογότυπο, τη δική του δομή όσον αφορά την παρουσίαση και τη δική του δομή όσον αφορά τις εκδηλώσεις. Κατά δεύτερον, ο Δήμος μετά πολλά πολλά χρόνια αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διοργάνωσης μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων, μεγάλων συναυλιών, παραγωγών γενικά, και αυτό διότι εμείς εφιλοδοξούμε η Μυτιλίνη να γίνει τόπος έλξης μεγάλων καλλιτεχνών, διότι αυτό βοηθάει στην προβολή. Ακούγεται η Μυτιλίνη σε πανελλαδικό επίπεδο με αυτόν τον τρόπο, κάτι που θεωρώ ότι έγινε αντιληπτό και σε εμάς αντιληπτό, αλλά θεωρώ ότι το κατάλαβε και ο κόσμος. Θέλουμε να στρέψουμε τα βλέμματα, όχι μόνο να φύγουμε από την εσωστρέφεια. Σκοπός μου και σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι η εξωστρέφεια. Θέλουμε να στρέψουμε τα βλέμματα του κόσμου στη Μυτιλίνη, ιδίως το καλοκαίρι που γίνονται μέσω του πολιτισμού και μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων. Κατά δεύτερον, είναι ότι ο πολιτισμός, η άποψή μας, η φιλοσοφία μας, είναι ότι ο πολιτισμός ανήκει σε όλο τον κόσμο. Ανήκει σε όλες τις ηλικίες και ανήκει σε όλα τα βαλάντια. Όπως η παιδεία και η υγεία, ο πολιτισμός είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να προσφέρεται με το ελάχιστο κόστος στον κόσμο και ο κόσμος να γίνεται κοινωνός μεγάλων πολιτιστικών δρόμενων, τα οποία δεν μπορεί σε άλλες περιπτώσεις, δεν θα μπορούσε πολλές φορές να τα παρακολουθήσει και να γίνει κοινωνός. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο για το γεγονός ότι αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, αγκάλιασε τη φιλοσοφία, γιατί στην τελική ανάλυση εκείνος είναι ο τελικός κριτής. Η ανταπόκρισή του και ο βαθμός ανταπόκρισής του είναι αυτός ο οποίος μας βαθμολογεί, γίνει το θερμόμετρο για να ξέρουμε πού πάμε, τι κάνουμε καλά και τι δεν κάνουμε. Το άλλο είναι ότι παρά το γεγονός της ύπαρξης της πανδημίας, καταφέραμε πέραν των άλλων που προείπα να ξεκινήσουμε και να εγκαινιάσουμε πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι έλειπαν και η απουσία τους ήταν αισθητή όσον αφορά τα πολιτιστικά δρόμενα. Ένα από αυτά είναι πρώτον η έκθεση βιβλίου. Ήταν κάτι που έλειπε από την πόλη μας και είναι κάτι που το χρειαζόταν, αλλά και που έπρεπε να το έχει η Μυτιλίνη. Ο τόπος αυτός με την τόση παράδοση, με αυτή την κουλτούρα, είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται και στην πνευματική και πολιτιστική μας παράδοση. Με την πρώτη έκθεση βιβλία έγινε το πρώτο βήμα ώστε να οργανωθούμε, να πάει ακόμα καλύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που τόλμησαν να πάρουν μέρος, να συμμετέχουν. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη, ο κόσμος την αγκάλιασε, δηλωτικό ότι είναι κάτι που το χρειαζόταν ο τόπος. Και θεωρώ θα βρεθούμε, γιατί η φιλοσοφία μου να μιλώ με τους φορείς, να μιλώ με τους ανθρώπους, να ακούω. Θα βρεθούμε, θα δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε και ελπίζω να γίνει ένας πολύ πετυχημένος θεσμός ο οποίος θα προβάλλει την πόλη, ένας θεσμός αντάξει αυτού για το οποίο ακούγεται η Μυτιλίνη. Ακόμα μια πρωτοβουλία η οποία εγκαινιάστηκε είναι σε συνεργασία με τον Σύλλογο Βενιαμίνο Λέσβιος του Πλωμαρίου. Εγκαινιάσαμε συνάντηση, φεστιβάλ το τουρνουά σκάκι που γίνεται στον Αύλιο Χώρο, που έγινε στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Θεάτρου αρχές Ιουλίου, και ευελπιστούμε και αυτό να γίνει θεσμός και είναι και κάτι το οποίο το αγκάλιασε ο κόσμος και είχε μεγάλη επιτυχία. Στα πλαίσια της φιλοσοφίας που έχουμε για εξωστρέφεια, ώστε να διαφημίζεται η πόλη, ο τόπος, γιατί όπως και να το κάνουμε η πρωτεύουσα ενός τόπου είναι και ο καθρέφτης του. Στα πλαίσια αυτής της επιδίωξης είναι συνεργασία με μεγάλους φορείς, την καλή μαρτυρία έξωθεν σε πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι προβήκαμε σε διάφορες συνεργασίες με διάφορα ιδρύματα από την αρχή της θητείας. Μία από αυτές τις συνεργασίες ήταν η συνεργασία μας με το Ιστορικό Αρχείο και το Μουσείο της Ίδρας. Η συνεργασία ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2019, όταν μέσω γνωστών και φίλων ζητήσαμε και εκτέθηκαν στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου τα κοιμήλια και τα προσωπικά είδη του Ναυάρχου Κουντουριώτη, τα οποία έφτασαν με πολεμικό πλοίο από την Ίδρα, από το Μουσείο της Ίδρας, στη Μυτιλίνη. Και έγινε και έκθεση, την επισκέφθηκαν πολλά σχολεία και ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
Η συνεργασία αυτή πήρε την μορφή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ως αποτέλεσμα, ως συνέχεια αυτής της συνεργασίας, μας ζητήθηκε, και είναι κάτι που και εμείς το θέλαμε, η προβολή κάποιων έργων του Θεοφύλου στο Μουσείο της Ίδρας, τα οποία σχετίζονται με την Επανάσταση του 1821. Ξέρετε ότι η Ίδρα είναι ένας τόπος αναφοράς όσον αφορά την Επανάσταση του 1821. Είναι ένας τόπος ο οποίος βρίσκεται κοντά στην Αθήνα. Είναι πόλος έλξης πολλών προσωπικότητων και ιδίως του καλλιτεχνικού κόσμου. Και αυτό το οποίο, το εγχείρημα το οποίο πραγματοποιήθηκε, η έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε, τελικά απέδωσε καρπούς. Η Μυτιλήνη διαφημίστηκε, να φανταστείτε ότι στον κατάλογο, ένα πάρα πολύ όμορφο και καλέσε το κατάλογο των έργων, η Μυτιλήνη, τα αξιοθέα της Μυτιλήνης προβάλλουνε, είναι σε πρώτη γραμμή και σε πρώτη θέση. Μαζί φυσικά με το Θεόφυλλο. Θεωρώ ότι τέτοια εξαγωγή της κουλτούρας και το μεγάλο οπλοστασίο το οποίο διαθέτουμε είναι μια συνταγή η οποία θα πετύχει και στο μέλλον. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το ΙΑΜΗ ακολουθεί τώρα, όπως είχαμε ανακοινώσει, η έλευση της χάρτας του Ρίγα και της καρδιάς του Μιαούλη. Αυτή είναι η επιθυμία μας, έχουμε κάνει το αίτημα, απλώς περιμένουμε την απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μεταφερθούν τόσο σοβαρά κοιμήλια, και συνήθως αυτού του είδους τα κοιμήλια μεταφέρονται μέσω του στρατού ή με πολεμικό πλοίο ή με κάποιο άλλο τρόπο. Έχουμε κάνει το αίτημά μας, επί υφυπουργίας του κύριου Στεφανή είχε εγκριθεί το αίτημα, αλλά ζητήθηκε η επικυρωποίησή του. Οπότε είμαστε σε αναμονή ώστε να γίνει πάλι δεκτό και να δρομολογηθεί. Τα κοιμήλια θα έρθουν, σκοπεύουμε να έρθουν από τις 3 Νοεμβρίου έως τις, και να εκτεθούν από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου στην πόλη της Μυτιλήνης. Άλλος φορέας με τον οποίο έχουμε συνάψει συνεργασία και η οποία συνεργασία πέρασε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θέλουμε να δημιουργούμε θεσμούς και μόνιμες βάσεις, σταθερές βάσεις μάλλον στις συνεργασίες μας, διότι αυτό συνάδει και στην αξιοπιστία μας, είναι το Ίδρυμα Θεοχαράκη, με το οποίο φυσικά όπως έχετε ακούσει και έχει υποθεί, δρομολογείται πάλι μια μεγάλη έκθεση με θέμα τον Θεόφυλλο, είναι με το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, με το οποίο φιλοδοξούμε να έχουμε μια συνεργασία και στα πλαίσια του εορτασμού για τα 100 χρόνια με τη Μικρασιατική καταστροφή, το οποίο διαθέτει κάποια τεχνογνωσία σε ορισμένα πράγματα και υλικό, και το ΙΑΜΗ όπως σας είπα. Αλλά τώρα βρισκόμαστε και μια συζήτηση με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτό το οποίο στα πλαίσια της φιλοσοφίας του νοικοκυρέματος, το οποίο θεωρώ ότι μας διακρίνει, είναι ότι πήραμε την πρωτοβουλία και χαρακτηρίστηκαν τα έργα του Θεοφύλου έργα κινητά έργα πολιτιστικής κληρονομιάς, εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί τα χαρακτηρίζαμε κινητά? Γιατί δόθηκε αυτός ο χαρακτηρισμός από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου να μετακινηθούν αυτά τα έργα πρέπει να πάρθει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρέπει να τύχει όποια μετακίνηση, επειδή είναι κοιμήλια εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς πλέον, πρέπει όποια μετακίνηση να τύχει της έγκρισης και του ελέγχου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μπορεί δηλαδή πλέον ο καθένας αυθαίρετα, οποιοσδήποτε έτσι επιθυμήσει, να πάρει τα έργα και να τα χρυσεδανίζει ή να τα μετακινεί. Άρα ο χαρακτηρισμός τους συνέβαλε στην διασφάλιση των έργων, κάτι που προσυδειάζει και στην αξία τους, έτσι. Αυτό είναι το ένα. Μετά τον χαρακτηρισμό αυτών, τότε ακολούθησαν και οι συνεργασίες με τα άλλα ιδρύματα όσον αφορά την προβολή του έργου του Θεοφύλου. Ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω ότι όλες οι συνεργασίες και όποιες μετακινήσεις και εκθέσεις των έργων έχουν περάσει ήδη από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν τύχει τις εγκρίσεώς τους. Όσον αφορά το Μουσείο Θεοφύλου, υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την χωροταξία του χώρου. Όπως γνωρίζετε, ο χώρος αυτός οδόθηκε από την Τεριάντ και η διαθήκη του έθετε συγκεκριμένους όρους όσον αφορά την τοποθέτηση των έργων. Ο διαθέτης δεν επιθυμούσε σε άλλο χώρο. Όταν λοιπόν έγινε η συντήρηση των έργων και ήρθαν πίσω τα έργα κτλ., η τοποθέτησή τους μέσα στο μουσείο γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο, κατόπιν υποδείξεως του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απαιτείται κι άλλος χώρος για να εκτεθούν τα έργα όπως πρέπει,
και βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, έχουμε περάσει κωδικό στον προϋπολογισμό ώστε να γίνει μια μελέτη. Εκτός διότι υπάρχουν έργα τα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί. Διότι θα πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις όπως απαιτείται. Διότι, αν θα θυμόσαστε, τα έργα ήταν πολύ συμπυκνωμένα τοποθετημένα και αυτό αφαιρούσε από τον θεατή τη δυνατότητα να αξιολογήσει και να επικεντρωθεί στο έργο που έβλεπε. Κατόπιν λοιπόν υποδείξεως, με τον τρόπο που έχουν τοποθετηθεί τα έργα, θα πρέπει να γίνει μια μελέτη. Αυτό έχουμε βάσει στο κωδικό, να γίνει μια μελέτη, ώστε να δούμε πώς θα τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα έργα, αλλά μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, οι οποίες το επιτρέπουν αυτό, που υπάρχουν σε πάρα πολύ μεγάλες και σύγχρονες πινακοθήκες, και ευελπιστώ γεροί να είμαστε, υγεία να έχουμε, και όρεξη και καλή θέληση να μπορέσουμε μέσα στο 2022 αυτό να το καταφέρουμε. Το άλλο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση να τοποθετηθούν, αν μπορεί να το παρατηρήσετε, και κάποιες πινακίδες με barcode ώστε να βοηθούν τον επισκέπτη να προσανατολιστεί προς το Μουσείο Θεοφύλου, και έχουμε δρομολογήσει την τοποθέτησή τους. Δεν είναι βέβαια κάτι ιδιαίτερο, αλλά κάτι το οποίο είναι μια λεπτομέρεια, ο οποίο όμως μπορεί να αναδειχθεί σημαντική στην προβολή του μουσείου. Αν θα το έχετε επισκεφτεί, έχουμε επιμεληθεί τον χώρο, τον έχουμε φτιάξει, τον έχουμε καθαρίσει, έχει διαμορφωθεί πάρα πολύ όμορφα. Και αυτό που φιλοδοξούμε, επειδή ο κορονοϊός μας ανέστειλε πάρα πολλά θέλω, το Μουσείο Θεοφύλου της Βαριάς να γίνει στα πλαίσια του λεσβιακού καλοκαιριού ένας τόπος διοργάνωσης ενός μικρού φεστιβάλ κάποιων δρόμενων και δράσεων, με σκοπό να αναδειχτεί ο Θεόφυλος και το Μουσείο Θεοφύλου. Μετά από 27 χρόνια στη Δημοτική Πινακοθήκη, κατόπιν φυσικά υποδείξεων ειδικών, έτσι γιατί τίποτα δεν γίνεται αυθαίρετα, προχωράμε σε μία ανακαίνιση και αναβάθμιση, η οποία θεωρούμε ότι είναι αντάξια αυτού που πρεσβεύει, αλλά και αντάξια των έργων που φιλοξενούνται εκεί. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ παραπάνω. Όπως και εσείς γνωρίζετε, έχω κάνει λεπτομερή ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έδειξε όλο από όλες τις παρατάξεις, έμεινε ικανοποιημένα από την ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες στην Πινακοθήκη με συνδρομή μελετητή και καλλιτεχνικού επιμελητή, και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Θέλω να σας πω το εξής, επειδή πάντοτε δεν θέλω να προκαταβάλω πράγματα, υπάρχει σχεδιασμός. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαστε από αυτούς που οι οποίοι προγραμματίζουν και ξέρουν τι θέλουν για το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής, και θέλω απλώς να ενημερώσω τους πολίτες ότι αυτή τη στιγμή, μετά από πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, δεν θυμάμαι, γίνεται βιολογικός καθαρισμός του Δημοτικού Θεάτρου, κατά το οποίο το επιβάλλουν και οι συνθήκες στις οποίες διανύουμε. Η χωρητικότητά του θα είναι 50%, δηλαδή το Δημοτικό Θέατρο χωράει 485 θέσεις καθημένως. Οι θέσεις, οι επιτρεπόμενες θέσεις είναι 250 θέσεις, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Και από εκεί και πέρα, οι εισερχόμενοι θεατές θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις, όπως έχει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή οι εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν κάνει rapid test 48 ώρες πιο μπροστά, ή όσοι έχουν νοσήσει και έχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό μετά από 14 ημέρες. Άρα θέλω να σας πω ότι τελειώνει και αυτό το κεφάλαιο. Το Δημοτικό Θέατρο σε λίγες μέρες θα είναι και έτοιμο για όποιον θελήσει να υποδεχτεί τις όποιες δράσεις επιθυμεί, αλλά θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει προγραμματισμός για το χειμώνα και δρομολογείται προγραμματισμός και για τα Χριστούγεννα. Φιλοδοξία μας, και είναι και ένας προσωπικός μου στόχος, γιατί όπως γνωρίζετε είμαι άνθρωπος που ασχολείται με το αντικείμενο, ήταν η δημιουργία, και είχα συγηθεί στο Δήμαρχο, του είχε κάνει και το άρεσε η ιδέα, της δημιουργίας ενός δημοτικού οδείου. Επειδή όμως είμαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας πρώτον, και κατά δεύτερον, επειδή πάντοτε για να γίνει ένα τέτοιο εγχείρημα πρέπει να πηγαίνεις με σταθερά βήματα, αφήνω λίγο περιθώριο και χρόνο, προέβη σε ένα βήμα, στο πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα ποιο είναι? Ότι όπως τα γνωρίζετε, στις προσεχείς ημέρες μισθώνεται κατόπιν διαγωνισμού ένας νέος χώρος, το νέο πνευματικό κέντρο του Δήμου Μυτιλίνης, ένα πολύ κέντρο ουσιαστικά, το οποίο θα λειτουργεί ως δημόσια υπηρεσία και το οποίο θα στεγάσει οργανωμένα και όμορφα όλα τα σχήματα του Δήμου. Η ανασύσταση του νομικού προσώπου πολιτισμού αθλητισμού μας επέτρεψε να δρομολογήσουμε την υπογραφή για πλέον νέων συμβάσεων
δασκάλων όσον αφορά τα σχήματα, και έτσι βρισκόμαστε στη φάση με την οποία θα ξαναζωντανέψουν τόσο τα σχήματα του Δήμου, αλλά πλέον θα ζωντανέψουν με μια αναβάθμιση και θα δοθεί μια νέα πνοή, δεδομένου ότι ο νέος χώρος, το οποίο μισθώνουμε, είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, ο οποίος συνάδει ακριβώς με το σκοπό για τον οποίο τον θέλουμε. Και τιμά τα σχήματα και τον πολιτισμό.